Μέσα σε ένα χρόνο η κυβέρνηση έχει φέρει τόσες αλλαγές στο σχολείο μας που το Σεπτέμβρη δεν θα το αναγνωρίζουμε. Μέσα σε ένα χρόνο δεν πήρε ούτε ένα μέτρο για να λειτουργήσουν τα σχολεία μας με ασφάλεια και έχει ψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ΕΠΑΛ, το νομοσχέδιο για τον τρόπο εισαγωγής που αφήνει εκτός ΑΕΗ πάνω από 20.000 μαθητές, την Τράπεζα Θεμάτων και τώρα μέσα στο κατακαλόκαιρο παρουσίασε το τέταρτο κατά σειρά νομοσχέδιο. Μας λέει το Υπουργείο ότι τα σχολεία σας θα είναι αυτόνομα. Δηλαδή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας δεν θα δίνει λεφτά σε σχολεία και μας λέει βρείτε χορηγούς. Για μια ακόμα φορά το μπαλάκι το πετάτε σε εμάς και στους γονείς μας. Δηλαδή από εμάς θα εξαρτάται αν θα πηγαίνουμε σε καλό σχολείο ή όχι. Μας λέτε ότι θα επιλέγουν ελεύθερα τα σχολεία τι και πώς θα διδάσκεται. Σημαίνει ότι θα μας διαχωρίζετε ακόμη περισσότερο. Δεν θα διαμορφωνόμαστε ισότιμα και οι γονείς μας θα βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σας απαντάμε, δεν θα περάσει. Θα μας βρείτε απέναντί σας, ακόμη και τον κατακαλόκαιρο.